σχολές καλών τεχνών 10 πανεπιστημίων της Τουρκίας, οι οποίοι έχουν έρθει στοιχείο αυτές τις ημέρες και εδώ εξέχουν το αποτέλεσμα της δουλειάς ενός έτους. Αυτά που έχουν αξιολογήσει, τέλος πάντων, ότι αξίζει να εκτεθούν. Ο Άγγελος που μας έκανε την πρόταση της συνεργασίας είναι ιδιοκτήτης της Γκαλερί Πινέλο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία φιλοξενεί και συνεργάζεται με πάρα πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες, αποκλειστικά στην Κωνσταντινούπολη, ο Άγγελος. Είναι μια δράση η οποία έχει γίνει και σε άλλα σημεία της Ελλάδας, από ό,τι έχω μάθει. Θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία στα πλαίσια της ανταλλαγής έτσι να την επισκεφθεί ο κόσμος από τυχείο, αύριο Σάββατο από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα είναι ανοιχτά. Τους προσκαλώ όλους να έρθουν. Είναι στα πλαίσια της προσπάθειας να ανοίξει η πινακοθήκη προς τα έξω και θεωρώ ότι είναι μια καλή αρχή. Γενικά φέτος στην πινακοθήκη έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, κάτι θα πούμε κάποια στιγμή μόλις είναι όλα ολοκληρωμένα και στημένα το πρόγραμμα. Ναι. Άγγελε, γιατί διάλεξες στοιχείο? Γιατί μου αρέσει, γιατί είμαι πολύ φίλος εδώ. Έχεις έρθει εδώ πολλές φορές? Έχεις έρθει εδώ πολλές φορές? Ναι, πολλές φορές. Δέκα φορές. Δέκα φορές? Ναι. Εσύ έχεις γκαλερί στην Κωνσταντινούπολη? Ναι, γκαλερί Πινέλο, ναι. Και δουλέψω με τον Ελλήνες ζωγραφές. Τώρα μαθαίνω ελληνικά και μου αρέσει. Μιλάς πολύ καλά. Ναι, λίγο. Προσπαθείς. Ναι. Αυτοί που ζωγραφίζουν τώρα τι είναι, τι καλ... το πανεπιστήμιο είναι? Από την πανεπιστήμιο, όλα. Φοιτητές είναι ζωγραφίζουν. Ναι, ναι, όλα. Ναι, η σχολή, ας πούμε, modern, αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι σχολή καλών τεχνών, δηλαδή. Ναι, ναι, δεν είναι ένα πανεπιστήμιο. Όχι, άρα... Art school, from art school. Art school. Yeah. Yeah. Άρα είναι από το σχολείο της το... καλών τεχνών. Ναι, ναι. 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 Πού αλλού θα πάει η έκθεση αυτή? Σε ποια άλλα μέρη θα πάει, εκτός από τυχείο, θα πάει αλλού? After Chios, ναι. Ναι, θα πάει. Ας πούμε Μυτιλίνη, λέμε. Before Μυτιλίνη, ναι. Ρόδο, Ρόδο. Στην Ρόδο, στη Μυτιλίνη, Θεσσαλονίκη, ναι. Αθήνα, Αλεξανδρούπολη και Κομωτίνη. Συγγνώμη, Ξάντη. Ναι. Έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι, ναι. Έχει ζήσει όλη την Ελλάδα. Δεν μου λες. Από ποιο ξεκινάει? Όχι, όχι. Όλα αυτά ήταν πριν. Πόσοι καλλιτέχνες παίρνουν μέρος, πόσοι ζωγράφοι? 45. 45. 45. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ.